Βασιλεία. Έχει δίκιο η Αλεξάνδρα. Αυτή η γυναίκα είναι σε τραγική κατάσταση. Η Δήμητρα έφυγε. Ναι, μωρό μου. Πέρασε να δει αν είμαστε καλά απλά. Και εγώ τώρα έχω χιλιάδες ραντεβού. Άργησες. Πρέπει να φύγω. Ναι, ναι. Όχι πριν πιείς όμως αυτή τη μανταρινάδα που έκανα τόση ώρα να στύψω. Έλα. Στην υγεία σου. Αχιλιά, μην αργήσεις σήμερα να έρθεις από τη δουλειά. Έλα πριν νυχτώσει, γιατί έχω αρχίσει και αγριεύομαι από τους θορύβους που άκουγα χθες. Εντάξει, μωρό μου. Έχω μια στολή βρικόλακα στην αποθήκη. Θα τη φορέσω και θα έρθω την ώρα που κοιμάσαι. Μην κοροϊδεύεις. Γιατί σκέφτομαι και την Ανδρούλα. Είναι τρελή αυτή. Μια χαρά είναι η γυναίκα. Ορίστε την ίδια. Σ' αγαπάω πολύ. Πολύ. Έφυγα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έγινε κάτι με το μωρό? Όχι, όχι. Μια χαρά. Μην ανησυχείς. Έλα, παίρνα μέσα. Απλώς πέρασα να δω πώς είσαι, γιατί ξέρω τώρα που έδωσες το παιδί μπορεί να είσαι κάπως. Σε είδα κάπως, δηλαδή, όταν πέρασες από το σπίτι μου. Και έφτασαν και κάποια πράγματα στα αυτιά μου. Δηλαδή? Μάρθα, πώς είσαι? Αλήθεια όμως. Εντάξει. Πονάω. Αλλά ξέρω πως είναι για το καλό της κόρης μου. Της κόρης σας θέλω να πω. Το συνέστημα είναι πάνω από τη λογική, ε. Όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, πρέπει να σκεφτόμαστε με τη λογική. Και όχι ότι μας βολεύει. Αυτό το δίνω σαν συμβουλή, αγόρι μου. Τέλος πάντων. Πώς αισθάνεσαι εσύ τώρα που έγινες μπαμπάς? Θαυμάσια. Αισθάνομαι έτσι. Δεν ξέρω, έχω συναισθήματα που ούτε καν είχα φανταστεί. Τι καλό μας μαγειρεύεις? Καλά, λέει η Μελίνα, ότι περπατάς σαν το γάτο. Αφέλεια φτιάχνω. Τι έγινε, πήγες ήδη στη Μάρθα? Ναι, με τρόμαξες, αλλά μια χαρά την είδα. Πλάκα μου κάνεις έτσι. Εκτός κι αν σε σένα δεν ανοίχτηκε, γιατί είναι και πολύ αξιοπρεπής. Δεν είναι ότι πετάει και στα σύννεφα, αλλά εντάξει, λογικά σκέφτεται. Τα άλλα είναι παραμύθια της Αλεξάνδρας. Και παραμύθια, βρε Αχιλλέα. Σε μένα η γυναίκα έκλαιγε, σπάραζε. Παίρνει ακολουθικά. Και μην κακολογείς την Αλεξάνδρα, γιατί ό,τι έκανε το έκανε από καλή πρόθεση. Αφιλοκερδός πηγαίνει και τη στηρίζει για να το ξεπεράσει. Σοβαρά, ε. Τελικά είναι καλό κορίτσι. Τι έκπληξη ήταν αυτή? Ήρθα να φάμε μαζί παρέα και θα ξαναφύγω. Είσαι ψεύτης. Δεν ήρθες για μένα. Έχεις ερωτευτεί άλλη γυναίκα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω ερωτευτεί αυτήν εδώ την κοπέλα. Αλλά εσύ θα είσαι το α και το ω πάντα στη ζωή μου. Αλήθεια λες? Πότε θα το πιστέψεις? Πάντα θα σε φοβάμαι. Και καλά κάνεις. Ευχαριστιέμαι. Θα το σηκώσεις? Όχι, αγάπη μου. Γιατί όταν μιλάω με τη γυναίκα μου, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Και ο κόσμος να χαλάσει. Λάμπεις. Ομόρφινες. Ματθαίου, γιατί με αποφεύγεις? Δεν θέλω πλέον να σου κάνω κακό. Αυτή η γυναίκα, η Μάρθα, δεν είναι καλά. Είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Είσαι η εξαίρεση όλων των ανδρών. Εσύ με έκανες έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι μάγισσα.